Πάμε τώρα να κάνουμε μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και να λύσουμε απορίες και δικές μας και δικές σας, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Star FM. Γιατί το Ισραήλ πιάστηκε στον ύπνο? Είναι κάτι που μας απασχολεί πολλές ημέρες τώρα, από την 7η Οκτωβρίου και μετά. Πόσο εφησυχασμός με την αίσθηση της υπεροπλίας του αποδείχτηκε μεγάλη παγίδα, από ό,τι φάνηκε, γιατί πρόκειται για πρωτοφανή κατάρρευση των πιο εξελιγμένων υπηρεσιών ασφαλείας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τόσο εύκολα ότι κανείς δεν κατάλαβε αυτό που προετοιμαζόταν από καιρό και αυτό που θα ερχόταν. Η πλήρης μάλιστα κατάρρευση των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών του Ισραήλ, που απέτυχαν να συλλέξουν πληροφορίες και να προβλέψουν τη σχεδιαζόμενη επίθεση, μπορεί και να διδάσκεται και στα εγχείρια ασφάλειας και πληροφοριών για τα επόμενα χρόνια. Ο καθηγητής πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ο κύριος Δημήτρης Χιωτακάκος, είναι μαζί μας, συνδεόμαστε διαδικτυακά. Έζησε τους Ισραηλινούς από πολύ κοντά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Οπότε, πέρα από τις απορίες που θα μας λύσει, θα μας σκιαγραφίσει λίγα και το προφίλ των πολιτών εκεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Χιωτακάκο. Καλημέρα, κύριε Αλαφή. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που βρήκατε το χρόνο έτσι να μας πείτε, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων εσείς στο παρελθόν έτσι βρισκόσασταν πολλές φορές στο Τελαβίβ, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Ταξίδευα επί 10 συναυτά έτη στο Ισραήλ και έζησα από πολύ κοντά, θα έλεγα, το δράμα του προβλήματος που έχει η καθημερινότητα εκεί πέρα. Και είναι, ξέρετε, ακόμα και όλοι οι Ισραηλίτες ζουν καθημερινά με μία, θα έλεγα, ανασφάλεια. Δηλαδή πρέπει να μεταφερθούμε σε μία μέρα δική τους, διότι αισθάνονται ότι θα πάνε για απλά πράγματα, μα είτε είναι να πάνε στη δουλειά τους, είτε να πάνε σούπερ μάρκετ, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Αισθάνονται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει έστω μία μικρή επίθεση. Δεν μιλάμε τώρα για αυτό το μέγεθος. Για αυτό το μέγεθος που έγινε, αλλά είναι αρκετή να στηρίξει τη ζωή από τους αγαπημένους ή από σένα. Αυτό λοιπόν έχει και, αν θέλετε, ανεβάσει και το επίπεδο ασφαλείας σε ένα άλλο επίπεδο, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εύκολα στην Ελλάδα, γιατί δεν το βιώνουμε. Είναι στην κυριολεξία ολόκληρο το Ισραήλ με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Αισθάνεσαι έτσι ασφυκτικά, θα έλεγα, και την παρουσία των ένσολων, αλλά και των ανθρώπων, βέβαια, των μυστικών υπηρεσιών που προσπαθούν να συνομέσουν το χώρο. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα ασφαλείας, από θερμικές κάμερες, από drones. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά όταν είχαμε πάει πάνω στο όρο Σιών, που είναι η τάφη των Εβραίων, και από μακριά φαίνεται έτσι δεσπόζει έτσι πολύ χαρακτηριστικά με μεγαλοπρέπεια ο χρυσός στρούλος του τεμένου του Ομάρ. Και από την πλευρά εκεί ήταν ένα ιστός σχετικά ψηλά για να, μην μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση ένας περαστικός. Ήταν γεμάτο κάμερες τελευταίας τεχνολογίας. Και τώρα σας λέω για 15 χρόνια πριν, έτσι, όχι τώρα που γεμίσει ο τόπος κάμερες. Και λέω, ρε παιδιά, αυτές πού στοχεύουνε? Και στοχεύανε στο τείχος των δακρύων, στο τέμενο του Ομάρ, μια απόσταση οπτικής επαφής, δηλαδή στην ευθεία να ήταν 2 χιλιόμετρα. Και μου λέει, φαίνεται και η τελευταία καρφίτσα. Ήταν καμιά 20-25 κάμερες μαζί. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σε όλο το Ισραήλ, γιατί όλα τα τείχη ανάμεσα στις παλαιστινιακές περιοχές και στις περιοχές του Ισραήλ, ότι περιβάλλονται από τέτοιες κάμερες. Δεν σημαίνει αυτό βέβαια. Έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία εκεί αυτός ο ιερός χώρος, γιατί είναι ιερός χώρος και για τους Ισραηλίτες που έχουν το τείχος των δακρύων, αλλά και για τους Μωαμεθανούς. Οπότε, επειδή φοβούνται και επεισόδια, εκεί κάπως, ας πούμε, το έχουν εξαντλήσει. Απλώς το αναφέρω σαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και πολύ ενδιαφέρον του πώς το προσέχουμε. Ναι. Ναι. Επειδή το είπαμε στην αρχή ότι εσείς ζήσατε λιγάκι και την νοοτροπία εκεί και την καθημερινότητα των Ισραηλινών, λίγο το προφίλ των πολιτών να μας περιγράψετε. Διακατέχονται από μεγάλη αγάπη για τη θρησκεία, για την πατρίδα, οι Ισραηλινοί από φανατισμό, όπως οι Μουσουλμάνοι για παράδειγμα? Τι τους χαρακτηρίζει, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, θα σας πω προσωπικές διαπιστώσεις. Έχω έτσι την αίσθηση ότι, να σας πω κάτι, εγώ έχω καταρχάς πολλούς φίλους Ισραηλίτες, άξιους συναδέλφους, συνεργαστήκαμε μαζί με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Να μην πω ότι ταιριάζουμε αρκετά και σε πολλά πράγματα στην νοοτροπία. Εμείς έλετε σαν Έλληνες, έλετε σαν πολίτες της Μεσογείου, ταιριάζουμε πάντως σε πολλά πράγματα στην νοοτροπία και τα βρίσκαμε πάντα. Οι περισσότεροι συνάδελφοί μου δεν είχαν γεννηθεί στο Ισραήλ. Είχαν γεννηθεί σε άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, ένας πολύ αγαπητός φίλος είχε γεννηθεί στη Βουλγαρία. Δεν θυμάμαι, περίπου στην ηλικία των 15 χρονών αποφάσισαν οι γονείς του να έρθουν στο Ισραήλ και ήταν οικογενειακός, και αυτός και τα αδέρφια του. Και η σύζυγός ήταν από το Μορόκο.
Επομένως, κατά κάποιο τρόπο, ίσως ο μέσος Ισραηλίτης περίπου της ηλικίας μου, συν πλην 15 χρόνια, να μην αισθανόταν έτσι σαν έπικος και προσπαθούσε να αισθανθεί σαν τόπο του το Ισραήλ. Έτσι. Ναι, ναι. Το Ισραήλ εννοούμε σαν σύνορα, όχι σαν έθνος, γιατί την έννοια του έθνους την έχουν πάρα πάρα πολύ βαθιά, ανεξάρτητα από το αν έχουν μείνει ένα χρόνο ή αν έχουν μείνει 30 χρόνια. Τα παιδιά τους βέβαια, που γεννήθηκαν εκεί, αισθανόντουσαν το Ισραήλ σαν πατρίδα και μάλιστα ιδιαίτερα έντονα, έτσι όπως και εμείς που μεγαλώσαμε, άλλο στην πόλη, άλλο στο χωριό. Θα έλεγα ότι πιο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, δεν νομίζω ότι και η δική μου γενιά, αλλά και οι γενναιότεροι, δεν νομίζω ότι φανατίζονται στο θέμα της θρησκείας. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι ίσως είναι και άθεοι. Αμφισβητούν δηλαδή ακόμα και αυτό που γνωρίζουμε εμείς σαν Παλαιά Διαθήκη. Αυτό δεν μπορώ να το αναλύσω σε βάθος γιατί συμβαίνει. Mm-hmm. Θα μου πείτε ότι και εμείς βλέπουμε στην Ελλάδα και που είμαστε ορθόδοξη χώρα, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν μια χαλαρή σχέση με την Εκκλησία. Σωστά. Και ίσως είναι και άθεοι. Αλλά αυτό που όμως πάντα υπερισχύει, επειδή είναι οπωσδήποτε ένας πονεμένος λαός, ήταν και η διασπορά κοντά 2.000 χρόνια, είχαμε και το φρικτό ολοκαύτωμα από τους Ναζί, υπερισχύει στο τέλος, αν θέλετε, η έννοια του έθνους, θα έλεγα, στην πλευρά του μέσου Ισραηλίτη, ενώ στην πλευρά του μέσου Μωαμεθανού θα έλεγα ότι μάλλον υπερισχύει η θρησκεία. Αυτό βέβαια είναι μια προσωπική εκτίμηση δική μου. Και θυμάμαι επίσης χαρακτηριστικά που, επειδή κάναμε ανοιχτές συζητήσεις, είχαμε πάρα πολύ καλή σχέση. Ρε παιδιά, γιατί δεν μπορείτε να τα βρείτε, ας πούμε. Γιατί και αυτοί διεκδικούν μια πατρίδα, ήρθατε εσείς εδώ. Γιατί δεν μπορούν αυτή η ειρηνική συνύπαρξη, γιατί είναι έτσι άπιαστο όνειρο όλα αυτά τα χρόνια, αιώνες τώρα. Κοιτάξτε, δανειζόμενος τα λόγια συναδέλφων, και τα έλεγα φίλων, ούτε καν συναδέλφων, είναι ότι κοίταξε να δεις, ακόμα και πιο ανοιχτόμυαλοι και από εμάς, αλλά και από την άλλη πλευρά, που λέμε, ρε παιδάκι μου, γιατί να σκοτωνόμαστε, κάπως να τα βρούμε με κάποιο τρόπο. Όταν συμβαίνει μια τρομοκρατική ενέργεια και χύνεται αίμα είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, τότε όλοι ξεχνάμε την καλή μας διάθεση και υπάρχει ένα μίσος το οποίο καλλιεργείται και διαιωνίζεται. Και αισθανόντουσαν κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, παγιδευμένοι από αυτό το μίσος που διαιωνιζότανε, ακόμα και στους ανθρώπους που δεν είχαν φανατισμό. Έτσι που λέγανε, ρε παιδί μου, οικογένειες έχουμε και αυτοί οι οικογένειες έχουμε και εμείς, αλλά άμα ξαφνικά, ξέρω εγώ, σκοτώνει τη γυναίκα σου, το παιδί σου, ο πατέρας σου, ο θείος σου, μετά, ας πούμε, υπάρχει ένα μίσος, ας πούμε, το οποίο καλλιεργείται και διαιωνίζεται. Και διαιωνίζεται, όπως το είπατε. Πονεμένους λαός, όπως είπατε, και επειδή είπατε για πολλούς συναδέλφους σας από άλλες χώρες και εσείς που ήσασταν εκεί, δηλαδή το Ισραήλ, λόγω και της τεχνολογικής έτσι, εξέλιξης και προόδου, έλκει επιστήμονες από πολλές χώρες του κόσμου. Ναι, πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι το Ισραήλ έχει επιστήμονες και τεχνολογία που θα ζήλευε κάθε πολιτισμένη χώρα, ακόμα και η ίδια Αμερική. Και όλες οι μεγάλες εταιρείες, και αμερικάνικες και πολυεθνικές, αν όχι όλες οι περισσότερες, έχουν και στο Ισραήλ τις βάσεις τους, την έδρα τους, τέλος πάντων. Θα έλεγα όσον αφορά την έρευνα και ανάπτυξη, ναι, που εκεί ανακαλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις. Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Χιωτακάκο, τι εξήγηση υπάρχει, γιατί προχώρησε τόσο πολύ γρήγορα? Εννοείται η έρευνα και η τεχνολογία. Προχώρησε πολύ γρήγορα, πιστεύω, γιατί οι Ισραηλίτες καταρχάς είναι πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν έτσι συγκεκριμένα έθνη, ένα εκ των οποίων βεβαίως είναι Έλληνες, το άλλο είναι Ισραηλίτες, οι οποίοι και άλλοι λαοί που όταν βρίσκονται στο εξωτερικό διαπρέπουν. Είναι λοιπόν έξυπνοι άνθρωποι, μπορούν να καταλάβουν σε βάθος την τεχνολογία και από την άλλη πλευρά, επειδή επιλέχθηκε το Ισραήλ σαν ο ρυθμιστής έτσι της Μέσης Ανατολής, μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, πιστεύω ότι και για λόγους, ας το πούμε, πολιτικούς, υπάρχει μια εμπιστοσύνη εκεί πέρα, είναι έξυπνοι άνθρωποι, επενδύονται πολλά χρήματα. Και να σας πω και κάτι άλλο βέβαια, ότι ειδικότερα όσον αφορά το στρατιωτικό εξοπλισμό, και αυτό που σας λέω είναι επίσημη διαδικασία, έτσι, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάτω από το τραπέζι, το Ισραήλ ως ρυθμιστής κατά κάποιο τρόπο της κατάστασης της Μέσης Ανατολής, ξέρει έτσι και μια ιδιαίτερη, ας πούμε,
Βοήθειας, συμπεριφοράς, βοήθεια ναι. γιατί θεωρείτε ότι δεν βοηθάμε το Ισραήλ σαν δυτικός κόσμος, σαν Αμερική, βοηθάμε ας πούμε το ρυθμιστή της Μέσης Μα Ανατολής. Έτσι, μάλιστα. Και Τώρα καταλαβαίνω. μέσω αυτής της διαδικασίας παίρνουμε χρήματα από το λεγόμενο Foreign Ministry Funds της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε είτε ο στρατός αγοράσει ένα στυλός γραφική ύλη που και αυτό αρχίζει να εκλείπει, έτσι έχουμε και εμείς ταμπλέτες, είτε μιλάμε για τελευταία συστήματα τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών, είτε μιλάμε για πυραυλικά συστήματα, έχουμε την τελευταία λέξη της μόδας, θα έλεγα πάντα, μάλιστα. Και αλλάζουν πολύ σύντομα. Δηλαδή μπορεί να μην είναι στον χρόνο, αλλά στη διετία, στην τριετία, αν βγει ένα καινούριο σύστημα, δεν θα περιμένουν με 5, 6, 7, 10 χρόνια, θα το αλλάξουν αμέσως. Γιατί στην ουσία δεν στοιχίζει, δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, τον κρατικό, το δικό τους, άρα ο φορολογούμενος πολίτης δεν επιβαρύνεται από αυτό. Μάλιστα. Αυτό σε συνδυασμό θα έλεγα, συγγνώμη, να σας πω κάτι ακόμα, με μία έτσι, θα έλεγα, εγρήγορση που έχουν, δηλαδή μέχρι τα, νομίζω, το 400, αν δεν κάνω λάθος, έτος της ηλικίας τους, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει αυτό. Όσοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό πηγαίνουν κάθε χρόνο για ένα συγκεκριμένο διάστημα για μετεκπαίδευση. Και η μετεκπαίδευση συμβαίνει σε συγκεκριμένο πόστο. Δεν είναι ότι τη μία έτσι εδώ, την άλλη εκεί, την άλλη εκεί. Έτσι ώστε σε περίπτωση μια θύραξη, είτε μικρού μεγέθους είτε μεγάλου, να είσαι εξοικειωμένος απόλυτα με το χώρο, χώρο ευθύνης που έχεις. Είτε ως αξιωματικός, είτε ως υπαξιωματικός, είτε σαν απλός οπλίτης. Θυμάμαι συγκεκριμένα έναν επίσης καλό φίλο, με τον οποίο έφυγε για να υπηρετήσει και μάλιστα εξακολουθούν, η συμφωνία είναι ότι εξακολουθούν να πληρώνονται από την εταιρεία στην οποία εργάζονται, έτσι δεν είναι ότι δυσκόβεται ο μισθός. Αυτό συμβαίνει σε όλους, δεν συμβαίνει μόνο στον ένα. Θυμάμαι, είχαμε αφήσει μια ανοιχτή υπόθεση και μου λέει τις πρώτες ένα-δύο μέρες θα μπορώ τις λεφτά λίγο να μιλήσω και με πήρε τηλέφωνο μέσα από το ΤΑΝΤ. Τόσο και πολύ. Πότε με έκοβε, πότε με ξανά έπαιρνε. Βέβαια, δεν πολεμούσε εκείνη τη στιγμή, περιπολούσε. Μάλιστα, μάλιστα. Και το ερώτημα τώρα, κύριε καθηγητά, είναι, αφού όπως μας είπατε έχουν στη διάθεσή τους και ντρόνους και θερμικές κάμερες και δορυφόρους, πώς δεν εντόπισαν τίποτα ύποπτο τα 2 χρόνια που προετοίμαζαν την επίθεση αυτή, και αν συνεργάστηκαν και με άλλες αραβικές χώρες, ούτε σε αυτές έγινε κάτι αντιληπτό? Νομίζω το θέτεται πολύ σωστά το θέμα, γιατί αυτό δεν είναι κάτι που προέκυψε σε μία μέρα. Όλες οι πληροφορίες λένε και οι ίδιοι, αυτό αφήνουν να διαρρεύσει βέβαια, και όταν λέμε οι ίδιοι, να ξεχωρίσουμε, μιλάμε για τους τρομοκράτες, μιλάμε για τη Χαμάς, δεν μιλάμε για τον ειρηνικό λαό της Παλαιστίνης που μέσα στην καθημερινότητά του δεν έχει καμία σχέση με τους τρομοκράτες. Επειδή μιλάμε λοιπόν για τους τρομοκράτες συγκεκριμένα, από μόνοι τους έχουν διαρρεύσει την πληροφορία ότι το προετοίμαζαν αυτή την επίθεση εδώ και 2 χρόνια. Εδώ επομένως έχουμε, θα έλεγα, δύο έτσι τροτά σημεία τα οποία χρήζουν εξήγησης και δεν μπορούμε για την ώρα να δώσουμε, όπως είπατε και εσείς, όσον αφορά την προετοιμασία επί διετία και όσον αφορά και την έγκαιρη καταστολή της τρομοκρατικής επίθεσης. Από ότι η Αίγυπτος είχε πει 24 πριν, ή 48 δεν θυμάμαι, είχε προειδοποιήσει το Ισραήλ ότι ετοιμάζεται κάτι μεγάλο. Εφόσον ισχύει αυτή η πληροφορία, βεβαίως αυτό ισχυρίζεται η Αίγυπτος, έτσι, άρα ποιοι είμαστε εμείς να αμφισβητήσουμε αν είναι έτσι ή αν δεν είναι. Σωστά. Αλλά εφόσον επίσημα υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός, είναι επίσης προσθέτει προς την κατεύθυνση του πώς είναι δυνατόν να επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Ας πάμε τώρα στο κομμάτι της προετοιμασίας. Έτσι. Αν έχουν εμπλακεί 2, 3, 4 χώρες πόσες του αραβικού κόσμου, αυτό συνιστά μία καταρχάς σειρά επικοινωνιών. Και όσο και αν προσπαθούν, βλέπουμε στα έργα καμιά φορά ότι, δεν ξέρω, στέλνουν περιστέρια, έχουν έγγραφα μηνύματα, τα πετάνε στα σκουπίδια, βάζουν ραβασάκια έτσι για να μην παρακολουθούνται. Ναι. Ακόμα και αν ισχύουν κάποιες τέτοιες πρακτικές, δεν είναι δυνατόν όταν συνεργάζεσαι με 3-4 χώρες να μην βασιστείς και στην ηλεκτρονική επικοινωνία, άρα στις τηλεπικοινωνίες, είτε απλών μέσων, κινητών με τα μπέρνερς που λέμε που είναι μιας χρήσεως, ή βεβαίως πιο εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής και ασφαλείας που έχουν προμηθευτεί και αυτοί, διότι δεν βασίζονται απλά σε κινητά τηλέφωνα ή σε απλά email. Επομένως, σίγουρα έγινε και επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς η αντικατασκοπία με τα συστήματα που έχουμε, θα το πω, τους δικούς τους hackers, το κάθε κράτος,
ίσως δεν είναι επιτυχημένη έκφραση, αλλά έχουν ολόκληρα επιτελεία, τα οποία είναι συνέχεια, παίρνουμε συνέχεια alerts από το διαδίκτυο, από συγκεκριμένα σήματα τα οποία λαμβάνουμε. Υπάρχουν ολόκληρες ομάδες που ασχολούνται, εν πάση περιπτώσει, με την ιχνηλάτηση σημάτων και με την αποκωδικοποίηση σημάτων που υποκλέπτουν, είτε αυτά είναι γραπτά, είτε αυτά είναι προφορικά. Επομένως, το πρώτο ερώτημα που τίθεται, πώς είναι δυνατόν να μην έγινε ποτέ υποκλοπή κάποιων από αυτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Και το δεύτερο βεβαίως, γιατί πάντα υπάρχουν και φυσικές συναντήσεις, υπάρχει και αντικατασκοπία, υπάρχουν ακόμα με την σημερινή τεχνολογία των drones, των θερμικών καμερών, υπάρχει ακόμα κόσμος στο δρόμο, feet on the streets που λέμε πολλές φορές οι Αμερικάνοι, υπάρχει ακόμα κόσμος ο οποίος προσωπικό, το οποίο και με φυσική παρουσία προσπαθεί να παρακολουθήσει έναν ύποπτο και με τη βοήθεια βεβαίως των ηλεκτρονικών μέσων. Επομένως, το θεωρώ έτσι, ακόμα και αν δεχθώ ότι τους έπιασαν στον ύπνο μέσα για μία ώρα μόνο, ναι, ότι βρήκαν κάποιο τρόπο και επιτέθηκαν στα συστήματά τους και τα απενεργοποίησαν, όπως και αν το πούμε, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά ακόμα και αν θα μπορούσε θεωρητικά να γίνει αυτό, είναι αδύνατον μέσα σε 2 χρόνια να μην μπόρεσε να υπάρξουν έστω και κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι ετοιμάζεται κάτι τόσο μεγάλο. Εσείς τι εξήγηση δίνετε, κύριε καθηγητά? Τώρα, αν πάμε στην ίδια την... υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχει ένας συνδυασμός, έτσι καμιά φορά έχουμε εικόνες από έργα, από σειρές σήμερα που γυρίζονται συνέχεια, τα drones, οι θερμικές κάμερες, οι δορυφόροι. Ναι. Βεβαίως και υπάρχουν αυτά. Είναι λίγο έτσι ωρεοποιημένα, οπτικά απλοποιημένα στο μέσο έτσι θεατή για να μπορέσει να απολαύσει μια ταινία και να καταλάβει τι γίνεται. Η τεχνολογία που υπάρχει είναι ακόμα πιο βαθιά και ακόμα πιο αποτελεσματική από αυτά που βλέπουμε στα έργα. Έτσι, λοιπόν. Τώρα βέβαια, αυτό όσον αφορά, θα έλεγα, την προετοιμασία την οποία έκανε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και πώς αυτό δεν έγινε αντιληπτό καθόλου από την Ισραηλινή πλευρά. Mm-hmm. Αν πάμε τώρα σε αυτή τη φρικτή ημέρα, σκηνές... Ναι, ένα μακελιό, μια αιματοχυσία. Ματώνει καρδιά, να βλέπει τέτοια πράγματα. Και να κάνω και μια παρένθεση, και από την άλλη πλευρά ματώνει καρδιά, όταν βλέπεις τα αντίπεινα, ας πούμε, που έχουν τις λεγόμενες παράπλευρες απώλειες, αυτό το collateral damage είναι ένας όρος που έβγαλαν οι Αμερικάνοι. Θα μπορούσε να είχαν βγάλει οι Ρώσοι κάτι αντίστοιχο, δεν είναι θέμα Αμερικής εις Ρωσίας εδώ, απλώς το αναφέρω, mm-hmm, γιατί είναι γνωστό ευρέως, ας πούμε, στο μέσο πολίτη το collateral damage. Βλέπουμε πως οι αθώοι έχουν σήμερα στη Γάζα από βομβαρδισμούς σκοτωθεί, παιδάκια σε νοσοκομεία. Χτυπήθηκαν και νοσοκομεία, τώρα χτυπήθηκαν επίτηδες, χτυπήθηκαν επειδή στόχευαν ένα διπλάνο κτίριο. Βλέπουμε μάλιστα και ένα από τα πιο αρχαία προσκυνήματα και από τους πιο αρχαίους ελληνοορθόδοξους ναούς, αυτή του Αγίου Προφυρίου στη Γάζα, ο οποίος δέχτηκε και αυτός επίθεση. Νομίζω είχαμε 200 θύματα, δεν ξέρω ακόμα, τα ερείπια προσπαθούν να αποσύρουν. Επίσημα νομίζω ήταν μόνο 18, αλλά κάτω από τα ερείπια προσπαθούν να αποσύρουν ζωντανούς ή νεκρούς. Και βεβαίως δεν προστατεύτηκε και με αυτόν τον τρόπο και ένα μνημείο, ανεξάρτητα από το τι πίστη έχει κανείς, η ευρύτερη περιοχή. Δεν θέλω να πω Ισραήλ, Γάζα, Παλαιστίνη, δηλαδή δεν θέλω να πω σε γεωπολιτικό χαρακτηρισμό, αλλά αυτή όλη η ευρύτερη περιοχή είναι ιερά προσκυνήματα και μάλιστα για όλες τις θρησκείες. Εγώ βέβαια σαν χριστιανός ορθόδοξος συγκινούμαι από τα δικά μου προσκυνήματα. Πρέπει όμως να σεβαστώ το γεγονός ότι αν υπάρχει ένα ιερό προσκύνημα κάποιου άλλου δόγματος ή κάποιας άλλης θρησκείας, οφείλω να σεβαστώ ότι πρέπει να προστατευτεί. Έτσι, με αυτή τη λογική δεν είδαμε να προστατεύεται, ναι, σε καμία περίπτωση, παρόλες τις προσπάθειες και του κυρίου Πρωθυπουργού, οι οποίες δεν έπιασαν τόπο. Τώρα, αν πάμε σε εκείνη την ημέρα και σε εκείνη την ημέρα συγκεκριμένα, ναι, την ημέρα της επίθεσης, είχαμε χιλιάδες πυράβλους, είπανε στην αρχή 2.000, μετά 5.000, μετά 6.000, δεν νομίζω ότι έχει σημασία το 2.5.7, πάντως χιλιάδες πυράβλοι εκτοξεύτηκαν καταρχάς από την πλευρά της Γάζας, νομίζω και από της Ιορδανίας, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Πώς, ας πούμε, τα συστήματα, τα αμυντικά που έχουν, γιατί αυτοί οι πύραυλοι σχετικά κάνουν μεγάλη ζημιά. Όσο φρικτό και αν είναι αυτό που έγινε και θρυνήσαμε θύματα και αίμα αθώων χύθηκε, ήταν απλή πύραυλη με πολύ μικρή ικανότητα καταστροφής. Ναι. Αν δηλαδή αυτοί οι χιλιάδες πύραυλοι
ήταν ας πούμε κρούς που δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχουν, τι θα μπορούσε να έχει μια τρομοκρατική οργάνωση. Η καταστροφή θα ήταν τρομερή, δηλαδή θα είχαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα θρηνήσει. Άρα πώς το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ δεν κατάφερε να ενεργήσει, αυτό είναι ένα τεράστιο μυστήριο. Κατάφεραν να επιτεθούν και να το απομονώσουν και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι. Ας πούμε, τώρα κάνουμε υποθέσεις γιατί δεν ξέρουμε και κάνουμε μία ας πούμε δημοσιογραφική έρευνα. Ας πούμε λοιπόν ότι κατάφεραν να το υποσκελίσουν. Το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν χάνεις τα συστήματά σου, αυξάνεις την επιφυλακή. Δεν κάθεσαι έτσι και ψάχνεις να βρεις αν έπεσε το ρεύμα. Έτσι, ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μάλιστα πρωτόκολλα πολύπλοκα τα οποία τα έχουν δουλέψει, έχουν κάνει πρόβες, έχουν εκπαιδευτεί. Άρα δεν είδαμε ούτε την εγρήγορση στο έδαφος, που έτσι κι αλλιώς στο έδαφος υπάρχουν πάντα περιπολίες και οι περιπολίες αυτές γίνονται προγραμματισμένα. Υπάρχουν βεβαίως και κάμερες, υπάρχουν και δορυφόροι, υπάρχουν τα δρόνους που συντονίζουν αυτές τις περιπολίες. Και αν υπάρχει κάποια ανάγκη μέσα σε μια ρουτίνα να πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, θα πάνε σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Άρα δεν είδαμε ούτε την αντιεροπορική, θα έλεγα, καταστολή του Ισραήλ να ενεργοποιείται, ούτε βεβαίως τώρα πάει κάποιος με αερόστατο. Λες, δεν μπορείς να το πιάσεις. Γιατί δεν μπορείς να το πιάσεις? Έχεις κάμερες, έχεις χίλια μέτρα, έχεις περιπολίες. Θα μου πείτε, μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Μήπως τελικά σε επίπεδο τεράστιας έκτασης δεν έχουν τα κατάλληλα όρια ασφαλείας? Γιατί οπωσδήποτε φανταστείτε τι μέσα χρειάζεται, κόσμο, χρήματα, έξοδα. Να σας το πω αλλιώς, στην Αμερική, ας πούμε, όταν οι δίδυμοι πύργοι, αν ερχόντουσαν πύραυλοι από μία τρίτη χώρα, θα τους είχαν ανακαιτήσει οπωσδήποτε. Θα ήταν αδικαιολόγητοι εάν δεν είχαν τη δυνατότητα να ανακαιτήσουν πύραυλους από μία άλλη ήπειρο. Ναι. Το να βάλεις ένα επιβατικό αεροπλάνο στη μέση της Νέας Υόρκης, μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο, τι δουλειά για αυτό το αεροπλάνο και τι συμβαίνει με τον πύργο ελέγχου και τι συμβαίνει με το FIR, σε μία εποχή που δεν υπήρχε το άμεσο πρωτόκολλο σύλτε αεροσκάφη μαχητικά να το καταρρύψει και το καταρρύψει μέσα στη Νέα Υόρκη, που πάλι θα έπεφτε σε χώρο που είναι πυκνοκατοικημένο. Εδώ τώρα οι Παλαιστίνοι είχαν καλύτερα συστήματα. Πώς κατάφεραν να βγάλουν offline την ώρα της επίθεσης όλα αυτό τα συστήματα των Ισραηλινών? Απαντήσεις αυτό... για αυτά υπάρχουν? Δεν υπάρχουν απαντήσεις σήμερα καθόλου. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει καμία απάντηση και δεν πραγματικά δηλαδή. Και ακόμα και αν κατάφεραν να ρίξουν ένα σύστημα, δεν μπορείς να ρίξεις όλα τα συστήματα. Ναι. Και πρώτον, γιατί υπάρχει αυτονομία, και δεύτερον, να βάλουμε και μία απλή λογική. Δεν χρειάζεται κανείς να έχει βαθιά γνώση των τεχνολογικών θεμάτων. Άλλο το σύστημα των καμερών, άλλο το σύστημα των drones, άλλο το σύστημα των δορυφόρων και άλλο φυσικά και άλλα συστήματα τα οποία υπάρχουν έτσι πιο εξειδικευμένα σε επίπεδο military application, το οποίο τώρα δεν είναι της παρούσης και είναι μια βαθιά γνώση. Άρα αποκλείεται να νίκησαν όλα τα συστήματα. Ακόμα και αν νίκησαν μερικά, δεν θα μπορούσαν να τα νικήσουν όλα. Και εδώ έρχεται έτσι ένα απλό ερώτημα των πολιτών που μας ακούν. Αν κατάφερε η Χαμάς να ξεγελάσει ένα ολόκληρο Ισραήλ, αν θελήσουν να πλήξουν μια ευρωπαϊκή χώρα ή την Ελλάδα, που δεν είναι καθόλου ανεπτυγμένη τόσο πολύ όσο το Ισραήλ στα τεχνολογικά, τι μπορούμε να υποθέσουμε? Κυρία Λαφύρη, αυτό δεν θέλω ούτε καν να το σκέφτομαι. Αν όντως κατάφεραν να νικήσουν την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο και από τους καλύτερους, έτσι, από τον καλύτερο στρατό στον κόσμο, να το πούμε έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε... χαμένοι από χέρι. Χαμένοι από χέρι. Όταν λέμε χαμένοι από χέρι, είμαστε απολύτως χαμένοι από χέρι. Εδώ είδαμε, ας πούμε... Με όλο το σεβασμό που έχουμε σε όλους τους ανθρώπους που ζητούν μια δεύτερη πατρίδα, υπήρξαν εικόνες που τράβηξαν ιδιώτες από κινητά τα κανάλια. Δεν τα παίξαν αυτά. Βλέπαμε πολλές φορές σε χώρους φιλοξενίας, μετά από την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Ισραήλ και μετά τα αντίπεινα, θα έλεγα, που έγιναν μέσα στη Γάζα, που όπως είπαμε, δυστυχώς είχαμε πάρα πολλές ανθρώπινες απώλειες, γιατί δεν έγινε πόλεμος ανάμεσα σε δύο στρατούς. Σου ρίχνω πυράβλους. Αυτή η λογική υπήρξε, έτσι. Άρα εκδικούμε για κάτι που μου έκανες. Και βλέπαμε ότι πανηγυρίζανε και είχαν επαναπιστεί και φωνάζανε αυτό το κλασικό σύνθημα που δεν θέλω να το λέω, γιατί όποιος το ακούσει, ας πούμε, ανατριχιάζει. Έτσι, μπορεί να είναι έτοιμος κάποιος να με πυρομαγικά να αυτοκτονήσει ή να έχει βγει με μια χατζάρα ή με ένα πολυβόλο ή δεν ξέρω τι. Επομένως, όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι. Να θεωρήσουμε ότι όλοι ήρθαν αναζητώντας μια πατρίδα, διότι ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται η προέλευση
και το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, ό,τι δηλώνεις είσαι. Ενώ αν πας να ζητήσεις άσυλο σε μια πολιτισμένη χώρα, να πω για τις Ηνωμένες Πολιτείες, να πω για τον Καναδά, να πω για την Αυστραλία, για να γίνεις αποδεκτός, θα σε πιάσουν κόσκινο. Θα προσπαθήσουν οι δυνατόν να επικοινωνήσουν και με την Ιντερπόλ και με τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας, από τις οποίες δηλώνεις εσύ τουλάχιστον ότι προέρχεσαι, αν προέρχεσαι από αυτή τη χώρα. Και εν πάση περιπτώσει, βεβαίως και είναι ευθύνη του κάθε κράτους να ξέρει τον βάζει μέσα. Ναι. Βάζει έναν εγκληματία, βάζει έναν μετανάστη, γιατί άλλο πρόσφυγας, άλλο οικονομικός μετανάστης, άλλο μετανάστης γενικός. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι φανατίζονται με τη θρησκεία τους και οι οποίοι δεν ανέχονται, ας πούμε, να βλέπουν μια επίθεση από το Ισραήλ ή από τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον σε αμάχους. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, και όταν, ας πούμε, η χώρα μας. Καλά, πρέπει να έχουμε όντως διπλωματία και να ασκούμε εξωτερική πολιτική. Αλλά δεν νομίζω ότι κρατάμε σε ισορροπία το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσει ότι εμείς στηρίζουμε το Ισραήλ και βεβαίως και πρέπει από τη στιγμή που είμαστε στον ΟΗΕ θα πρέπει να στηρίξουμε το Ισραήλ. Ναι, αλλά έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας. Να βοηθήσουμε, έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας κάθε χώρα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μια σωστή διπλωματία και να βοηθήσουμε και το Ισραήλ να δοθεί μια λύση, θα πρέπει να προσπαθούμε να επηρεάσουμε να βρεθεί και μια ειρηνική λύση που πρώτον θα αποσυμπιέσει αυτή τη στιγμή την πίεση, διότι είμαστε από δερμα του Παγκοσμίου Πολέμου. Και βεβαίως εμείς στην Ελλάδα εδώ πέρα, που δεν έχουμε τα συστήματα των Ισραηλινών, κινδυνεύουμε όχι μόνο από αυτούς τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπήκαν εδώ ως κατάσκοποι με κακές προθέσεις, ή σαν απλοί άνθρωποι που όταν είδαν να αδικείται το Ισλάμ επιτέθηκαν σε εμάς, αλλά και ενδεχομένως και άνθρωποι οι οποίοι θα φύγουν από εκεί, ή αν στοχοποιηθούμε συγκεκριμένα από τους τρομοκράτες, επειδή έχουμε μία συγκεκριμένη συμπεριφορά. Θα έπρεπε να μπορούσαμε να έχουμε και μία ειρηνευτική πρόταση. Έτσι γίνεται αυτή η διπλωματία. Έχουμε αυτή την πρόταση. Εδώ θα μου πείτε, δεν έχουμε πρόταση για την Κύπρο μας τόσα χρόνια. Θα έχουμε εμείς, σαν Ελλάδα, πρόταση για το Ισραήλ, το οποίο είναι τραγικό. Έτσι, η Κύπρος, φανταστείτε, ας πούμε, τώρα, συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση, μια και αναφέραμε τη ματωμένη Κύπρο μας. Εάν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα την εποχή της εισβολής του Ατήλα. Θα βλέπαμε τα ίδια. Θα βλέπαμε τα ίδια και θα βλέπαμε αυτές τις εικόνες άμαχου πληθυσμού. Βιάστηκαν γυναίκες, τους κόβανε τα στήθη με τα σπαθιά, σκοτώσανε παιδάκια, βασανίσανε άντρες και βλέπανε τους βασανίζανε και βλέπανε τις γυναίκες τους, ας πούμε, να τις βασανίζουν. Και αυτές έχουμε χιλιάδες αγνοούμενους που ακόμα δεν ξέρουμε τι έχουν γίνει. Επέτρεψε μία διχοτόμηση ενός παράνομου κράτους. Ακόμα και ο ΙΕ έχει γνωρίσει ότι όλο αυτό το πράγμα είναι μία παράνομη στρατηγική κατοχή. Και δεν έχει λυθεί λύση από το 1974 μέχρι το 2023. Ναι. Αυτό δείχνει ταυτόχρονα, θα έλεγα, και μία έτσι επιλεκτική δικαιοσύνη ή ευαισθησία από τη Δύση, διότι και στον ΟΗΕ είμαστε και στο ΝΑΤΟ, και αυτό μας λύβει. Αλλά να σας πω κάτι, εγώ δεν θα δώσω την ευθύνη σε τρίτους. Αυτό είναι άσχημο που κάνουμε καμιά φορά οι Έλληνες. Μας θένε οι Ρώσοι, μας θένε οι Αμερικάνοι, μας θένε οι ΟΗΕ, μας θένε το Ισραήλ. Κανένα δεν μας θένε. Το κακό μας κεφάλι μας θένε. Εμείς τι έχουμε κάνει για να προστατεύσουμε την Κύπρο μας? Εμείς τι κάναμε για να δώσουμε μια λύση διπλωματική? Και αν είχαμε την ικανότητα να είμαστε παίκτες στο διεθνές τραπέζι, γιατί μιλάμε για δικά μας εδάφη, η Κύπρος μας είναι μια άλλη χώρα, αλλά είναι αποτελεί. Ελληνισμός, ας πούμε, είναι και εκεί. Είναι ελληνισμός, έτσι. Αυτό εννοώ, δεν το εννοώ κυριαρχικά. Ναι, έτσι. Ναι. Εάν δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσω ικανούς διπλωματίας στην Κύπρο, τότε πώς είναι δυνατόν να έχουμε και μια πρόταση να λυθεί το μεσανατολικό? Δεν μπορούμε δηλαδή να κανονίσουμε το Κυπριακό. Τα δικά μας. Το Κυπριακό. Επομένως, αλλά είναι, ξέρετε, πολύ άσχημο αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε πάει στη λογική μαύρο-άσπρο και νομίζω ότι η λογική μαύρο-άσπρο, αν να κάνω εις παρένθεση, νομίζω είναι σχετικό. Μετά την πτώση των δίδυμων πύργων, έπρεπε να επιλέξει στρατόπεδο ή μαύρο ή άσπρο. Ή είσαστε μαζί μας ή είσαστε εναντίον μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα η διπλωματία. Εδώ η νέα γενιά δεν ξέρει καν ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σύμμαχοι ήταν η Ρωσία και η Αμερική και η Αγγλία. Ήταν σύμμαχες χώρες. Σήμερα είναι σύμμαχη χώρα η Γερμανία, η οποία μέσω του ναζισμού και του Χίτλερ ματοκύλησε όλη την Ευρώπη, και αν είχε προλάβει και είχε φτιάξει την ατομική βόμβα, θα είχε κυριαρχήσει και θα είχε ρίξει πρώτη την πυρηνική βόμβα η Γερμανία. Και εν πάση περιπτώσει, η ιστορία κάνει κύκλο σύμφωνη. Αλλά
Θέλω να πω ότι η διπλωματία και η εξωτερική πολιτική δεν είναι μαύρο-άσπρο. Χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο, να μπορέσεις να βρεις το win-win που λέμε. Πώς μπορούν να ωφεληθούν και οι δύο πλευρές. Μπορεί να μην είναι 50-50, να είναι, ξέρω εγώ, 40-60, αλλά να δίνεται, δεν έχουμε την ικανότητα καθόλου να είμαστε στη δυνατότητα να προτείνουμε τέτοιες λύσεις που να έχουμε τον απότερο στόχο, βέβαια, την ειρήνη και την ευμέρεια των λαών. Έτσι. Που θα έπρεπε να είναι και αυτό το. Γιατί παραμένει ακόμη ζητούμενο εν έτη 2023 σε έναν πολιτισμένο κόσμο. Θέλω να κλείσουμε με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, κύριε καθηγητά. Τελικά, η επιτυχημένη επίθεση της Χαμάς σε αμάχους στο Ισραήλ από τεχνικής απόψεως εξηγείται? Από τεχνικής απόψεως δεν εξηγείται σε καμία περίπτωση. Δυστυχώς. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες αυτές τις έτσι, πολύτιμες πληροφορίες που προσθέσατε σε αυτό το παζλ της ενημέρωσης. Να είστε καλά, κύριε Χιωτακάκο. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα καλή πολύ δύναμη. Καλή συνέχεια. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ.